Λοιπόν, Βασίλη, η ομάδα σου βρέθηκε μπροστά στο σκορ σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Παρά τα αυτά, δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα. Τι πιστεύει ότι δεν πήγε καλά σε αυτό το μάτς για τα μετέωρα? Θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πυργετός Λίγια Κέρδη ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Έχασε αρκετέ ευκαιρίε. Ό,τι αφορά τη δικιά μα την πλευρά, νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το σκορ γιατί μα επηρέασε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το προηγούμενο παίξαμε αρκετό διάστημα με 10 ποδοσφαιριστές και αυτό φάνηκε σήμερα. Δεν είχαμε φρεσκάδα, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον αντίπαλο. Και νομίζω ήταν καταλυτική η παρουσία των 11 εναντίον 10 στο προηγούμενο παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω ότι έδειξε ομάδα κουρασμένη και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το σημερινό ρυθμό. Θεωρώ ότι ο Πυργετός κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού στο γήπεδο και αυτό αποτυπώθηκε και με τις ευκαιρίες που έκανε. Να μιλήσουμε λίγο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αλλά και για το φετινό στόχο της ομάδας των Μετεώρων. Ποιος είναι αυτός, Βασίλη? Ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ ανταγωνιστικές και μία από αυτές θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από εκεί και μετά, ό,τι αφορά τους στόχους της ομάδας μου, νομίζω ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να είμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις, να μπορέσουμε να βάλουμε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, γιατί με το μεγαλύτερο μέρος του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι νεαρή ηλικία. Και όπως σας είπα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Άλλες φορές θα τα καταφέρουμε, άλλες δεν τα καταφέρουμε, όπως σήμερα. Νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει το πρωτάθλημα. Σας λέω, δεν είναι αποκλειστικός στόχος να πάρουμε το πρωτάθλημα με βάση αυτά που έχω συζητήσει με τη διοίκηση. Σίγουρα όμως όλα τα παιχνίδια, όπως σας είπα, θα παίζουμε για να τα κερδίσουμε. Ωραία, ευχαριστώ.